Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα πως έρχεται κόσμος που έχει κάνει ήδη τη διαλογή, δηλαδή τα έχει ξεχωρίσει να μην είναι λιγμένα, να είναι τακτοποιημένα, να είναι έτοιμα προς χρήση από συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Είναι δίπλα μου ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθε πριν από λίγο και μου έλεγε ότι όσο περνά ο καιρός και όσο περνούν οι μέρες, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που απευθύνονται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και ζητούν βοήθεια τόσο σε φάρμακα όσο και σε ιατρικές εξετάσεις. Τον δίνω αμέσως. Καλημέρα σας κύριε Πατούλη, τι κάνετε? Το να έχουμε όλοι, καλά είμαστε, χαιρόμαστε που μιλάμε ξανά μαζί. Θα σας πω ότι τώρα εδώ μιλάγαμε με τον εφημέριο του Αγίου Στυλιανού, ώστε ανασφάλιστοι οι οποίοι παίρνουν χρόνιο φάρμακο να τους υιοθετήσουμε κατά κάποιον τρόπο σαν ιατρείο κοινωνικής αποστολής. Και όπως σας έλεγε πριν η συνεργάτηδά σας, πράγματι κάθε εβδομάδα προστίθονται εκατοντάδες άνθρωποι που προσέρχονται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής που λειτουργεί σε βάση πόλεως 113 και που θέλουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Γι' αυτό νιώθουμε ιδιαίτερα έτσι ικανοποιημένοι, να το πω περήφανοι, που συνεργαζόμαστε μαζί με το Skype, που μέσα από την ενημέρωση του Skype φαίνεται ότι ο κόσμος ακούει, η προσέλευση είναι σημαντική. Και εδώ όλοι οι εθελοντές μας κάνουν τη διαλογή του φαρμάκου, μια φοβερή εικόνα θα έλεγα αλληλεγγύης, η οποία κάθε εβδομάδα μένει ανεξίτηλα χαραγμένη στη σκέψη μας. Κύριε Πατούλη, πέρα από την εμπειρία σας που έχετε στον ιατρικό κλάδο, από αυτή την περιπολία που κάνετε κάθε Σάββατο και είστε κοντά μας, καταλαβαίνετε ότι κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες? Ναι, θα σας έλεγα ότι αυτό προκύπτει τώρα επειδή είμαστε ακριβώς στην καρδιά κάθε εβδομάδα, τα τελευταία Σάββατα της Αθήνας, δηλαδή τώρα στην Κίζη, την προηγούμενη εβδομάδα στην Κυψέλη. Βλέπουμε ότι υπάρχει αφενός με μεγαλύτερη ανάγκη από ανθρώπους που έχουν ανάγκη το φάρμακο, αλλά βλέπουμε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός προσέλευσης ανθρώπων στο κάλεσμα. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι βλέπεις ανθρώπους ακόμα πιο συνειδητοποιημένους, δηλαδή σε περιοχές που βλέπεις ότι είναι αυξημένη ανάγκη, βλέπεις ταυτόχρονα και ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη διάθεση προσφοράς απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Και γι' αυτό ο αριθμός είναι, δηλαδή πολλές φορές σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, σας το λέω και σήμερα, κάποιες φορές βλέπεις κατά δεκάδες φτάνουν εδώ και περιμένουν στη σειρά να δώσουν τη σακούλα με το φάρμακό τους, το οποίο είτε είχαν στο σπίτι ή ακόμα μπορεί και να το έχουν αγοράσει από το διπλανό φαρμακείο. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πατούλη. Καλά, καλά κουράγια. Επίσης και σε εσάς.